Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ούτε αυτή τη φορά θα τύχει έγκριση η πρόταση του Επενδυτικού Ταμείου. Αναφέρει πως Κεντρική Τράπεζα και Υπουργείο Οικονομικών δεν βλέπουν θετικά την εξαγορά. Συνεπώς, πέραν της Τράπεζας Κύπρου, η Lone Star θα πρέπει να πείσει και τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές. Γεγονός που προσθέτει περαιτέρω εμπόδια σε μια ενδεχόμενη συμφωνία. Κάνει επίσης ιδιαίτερη αναφορά στο νομοσχέδιο που κατέθεσε άρον-άρον ο Κωνσταντίνος Πετρίδης στη Βουλή, το οποίο δεν είναι άσχετο με το ενδιαφέρον της εξαγοράς της μεγαλύτερης τράπεζας του τόπου. Τι προνοεί το νομοσχέδιο, Έλληνα, για να υπενθυμίσουμε στο κοινό? Στο νομοσχέδιο προβλέπονται ασφαλιστικές δικλείδες με αυστηρά κριτήρια. Δηλαδή, σε περιπτώσεις εξαγορών μεγάλων εταιριών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το κράτος να παρεμβαίνει εάν διαπιστωθεί ότι μια τέτοια πράξη θα βλάψει το δημόσιο συμφέρον. Το νομοσχέδιο χρήσαν θα αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Αυξημένα κέρδη ύψους σχεδόν 55 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2022 η Ελληνική Τράπεζα. Ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής Όλιβερ Γκάτσκε